Θα ξεκινήσουμε όπως σας είπα όμως με ποδόσφαιρο. Χθες εθεάθη στις εξέδρες του Κλεάνθης Βικελίδης για να παρακολουθήσει το φιλικό του Άρη με τον Εθνικό Αιγινωρίο, ένας παίκτης που έχει φορέσει φυσικά την φανέλα του Άρη και μάλιστα εις διπλούν. Ο Μαυρουδής Μπουγαίδης, ο στόπερ, ο κεντρικός αμυντικός του Πανθρακικού και δεν ξέρω αν είναι ακόμη του Πανθρακικού, θα μας το πει ο ίδιος. Καλησπέρα Μαυρουδή από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας. Είσαι ακόμη, είστε καλά, είσαι ακόμη του Πανθρακικού, δεν είναι, δεν έχει αλλάξει ναι, κάτι. Ναι, κανονικά έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Mm. Πρέπει να δούμε και τις εξελίξεις της ομάδας. Mm-hmm. Τι ακούγεται γενικά εκεί τώρα, πώς θα το τρέξουν το μαγαζί, ας με επιτραπεί η έκφραση, στον Πανθρακικό, γιατί αλλάζει κατηγορία, η ομάδα υποβιβάστηκε, θα αποκλειστεί του χρόνου στη Football League, θα τη στηρίξουν οι άνθρωποι που την έτρεχαν την ομάδα, υπάρχει κάτι διαφορετικό, τι ενημέρωση έχετε εσείς? Το μόνο σίγουρο ότι εφόσον πέσαμε βαθμολογικά θα είμαστε στη Football League, τώρα από εκεί και πέρα το τι θα γίνει μετέπειτα για του χρόνου δεν το γνωρίζουμε ούτε εμείς, περιμένουμε ενημέρωση από τους ανθρώπους της ομάδας. Mm-hmm. Και γενικά όλοι μαζί περιμένουν τις εξελίξεις. Mm-hmm. Πάντως φέτος η προσπάθεια εκεί ήταν λίγο ως άνηση μάχη για τον Πανθρακικό, γιατί χωρίς πολλές μεταγραφές, με στενά τα οικονομικά, δεν ήταν εύκολο να αντιμετωπίσετε έτσι τις περισσότερες ομάδες στο πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι λόγω της αδειοδότησης δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλές μεταγραφές, ούτε από την αρχή δηλαδή της σεζόν, ήταν κάπως δύσκολα, αλλά νομίζω ότι υπήρχε ένα χρονικό διάστημα στα μέσα της σεζόν που κάναμε μια καλή προσπάθεια, δείξαμε καλό χαρακτήρα, καλή εικόνα σε πολλά παιχνίδια. Μερικά αποτελέσματα δεν ήταν δίκαια, θεωρώ, σύμφωνα από την άποψή μου. Και έτσι, εντάξει, στο τέλος είχαμε πάρα πολλούς αγώνες οι οποίοι ήταν πάρα πολύ δύσκολοι. Και εφόσον και βαθμολογικά είχαμε πέσει, δεν δείξαμε και τόσο καλή εικόνα. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί, αλλά δεν τα καταφέραμε. Εντάξει, εσύ προφανώς από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα περιμένεις τις εξελίξεις για να λάβεις και τις αποφάσεις σου από τη στιγμή που δεσμεύεσαι φυσικά με συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο με τον Πανθρακικό. Θα ήθελες δηλαδή να δοκιμάσεις να συνεχίσεις στην πρώτη κατηγορία, αυτό έχεις κατά νου? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν συζητήσεις, αλλά ολοκληρωμένη εικόνα δεν μπορεί να δοθεί εφόσον είμαι δεσμευμένος με την ομάδα του Πανθρακικού. Mm-hmm. Και αν και εφόσον υπάρχει μια σωστή λειτουργία, δεν γνωρίζω αν θα μείνω ή αν θα φύγω. Αυτό βρίσκονται υπό συζητήσεις. Αλλά πρώτα mm-hmm. απ' όλα η αλήθεια είναι, εφόσον όπως είπατε και εσείς είμαι δεσμευμένος με την ομάδα, καθήκον μου είναι να περιμένω. Mm-hmm. Γιατί είναι μια ομάδα που με στήριξε, ήμουν ένα χρόνο εκεί. Και ως πρωταρχική μου σκέψη είναι αυτό που να περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις και από εκεί πέρα θα δείξουμε. Mm. Ελπίζω να πάρουμε γρήγορα τις πληροφορίες. Mm. Από ό,τι μας είπαν και άνθρωποι, πρώτα ο Θεός, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, πιστεύουν ότι θα έχουμε μια τελική απάντηση για να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Mm. Και μόνο εγώ, όλοι οι παίκτες και γενικά φυσικά και το σωματείο. Βεβαίως. Χθες ήσουν στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εντάξει, ένα γήπεδο που το ξέρεις νομίζω από την καλή και από την ανάποδη. Παιδί του Άρη, ούτως ή άλλως από τον Άρη, από τα σπλάχνα του Άρη αναδείχθηκες. Έπαιξες πολλά χρόνια, έπαιξες και στην πρώτη ομάδα. Είχες και ένα δεύτερο πέρασμα πριν από 2 περίπου χρόνια σε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Εντάξει, δεν ξεχνιούνται νομίζω τα χρόνια που έχεις περάσει στον Άρη. Και ιδίως επειδή ήσουν μικρός όταν φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι εκεί έγινα πρώτη φορά επαγγελματίας, πήρα μεγάλες εμπειρίες, αν και την πρώτη μου θητεία δεν είχα κάποια αγωνιστική συμμετοχή στην πρώτη ομάδα. Πήρα και τις εμπειρίες μέσω προπονήσεων, φόρεσα και τη φανέλα του Άρη αργότερα τη δεύτερη φορά που έκανα τη θητεία μου, σε δύσκολη χρονιά του Άρη. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμουν εκεί γιατί και στην ομάδα του Άρη, αλλά και από την αντίπαλη ομάδα του Γενέρη, βρίσκονται γνωστοί μου, παιδιά που τους γνωρίζω καλά και ήθελα να το δω αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Παρευρέθηκα εκεί. Mm-hmm. Πάντως, αν μη τι άλλο, για την εύκολη φέτος άνοδο του Άρη θα χάρηκες, έτσι δεν είναι? Παρακολουθείς την ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι οποιοδήποτε οπαδός, οποιαδήποτε ομάδα έχει ανάγκη να ανεβαίνουν αυτές οι ομάδες στην Αθηνική, γιατί υπάρχουν περισσότερα ντέρμπι. Όπως έγινε και με την Ηράκλη. Γενικά αυτές οι ομάδες, όπως είναι η Κιλάρισα που ήταν στην δεύτερη εθνική, που δεν είναι γεμάτο το γήπεδο. Δηλαδή τέτοιες ομάδες πρέπει να βρεθούν στην Αλφα Εθνική, γιατί γαλλός κακός θα υπάρχουν παραπάνω από 2-3 αγώνες ντέρμπι και έτσι θα είναι μεγαλύτερο το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Θεωρείς ότι τα πράγματα για τη Β' Εθνική, δεν ξέρω, βέβαια δεν έχεις εικόνα από την Β' Εθνική, δεν έχεις αγωνιστεί κάποια σεζόν στην Β' Εθνική, είναι μια κατηγορία άγνωστη για σένα, αλλά... Άγνωστη παιχτικά, η αλήθεια είναι ότι έχω δει πολλούς αγώνες, ναι. Πολλοί φίλοι μου, έχω μια εικόνα
γενική. Θα είναι πάντως μια διαφορετική κατηγορία για τον Άρη Τεμπού, και φυσικά και αν συνεχίσει και στον Παθρακικό και για σένα, νομίζω θα είναι και μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν ξέρω πώς θα περιμένεις τα πράγματα, πώς τα βλέπεις. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω ότι οι ομάδες που έχουν παραμείνει στη δεύτερη εθνική έχουν δυναμικό. Όπως πρώτο Θεός, αν είναι ο Παθρακικός στη δεύτερη εθνική, θα είναι ο Άρης που έχει πολύ δυνατό έμψυχο υλικό, θα είναι ο Απόλλωνος Σμύρνης που είναι μια δύναμη στη δεύτερη εθνική και πάντα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις να μπορέσει να ξαναγωνιστεί στην άλλη εθνική. Θεωρώ ότι θα υπάρχουν καλά παιχνίδια, θα υπάρχει θέμα, θα υπάρχει καλό ποδόσφαιρο. Τι να πω. Δεν γνωρίζω, όπως είπατε και εσείς, αν θα βρίσκομαι ή όχι, αλλά νομίζω ότι θα γίνει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και θα έχει θέμα, θα προσφέρει θέμα η διεθνική. Εσύ ήσουν και λίγο άτυχος, αν θυμάμαι καλά, Μαυροδής, στον Άρη, διότι εκείνη τη χρονιά που έγινες επαγγελματίας ήταν που είχες και το σοβαρό τραυματισμό. Όχι την ίδια χρονιά, ουσιαστικά το πρώτο μου χειρουργείο το έκανα τη δεύτερη χρονιά που ήσουν στον Άρη, μετά έγινε ακόμη μια επέμβαση. Αλλά δόξα τω Θεώ, τώρα είμαστε καλά, δεν θέλω να συζητάμε αυτά. Πάντως θέλω να πω ότι απλά ήσουν λίγο άτυχος στο timing για τον Άρη, αυτό αναλογεί. Η αλήθεια είναι ότι για μένα ήταν θετικό μέσα εισαγωγικά, μέσα στην ατυχία μου, ότι πέρασα μικρός αυτή την εμπειρία. Και νομίζω ότι μεγάλωσα μετά από αυτό, δηλαδή πήρα η εμπειρία του τραυματισμού και μάθησα ότι τέτοιο τραυματισμό σε μικρή ηλικία είναι σοβαρή. Μπορούσα να το ξεπεράσω και δόξα τω Θεώ από τότε δεν έχω ξανά πρόβλημα. Ναι. Ούτε μου το γόνατο, ούτε γενικά κάποιο πρόβλημα που να με αφήσει καιρό εκτός. Από μικρός πάντως επιδίωξες και να δοκιμάσεις το εξωτερικό. Πήγες και στην Ισπανία, έπαιξες και στην Πολωνία με την Λέγια Γκντάνσκ. Πώς ήταν αυτές οι εμπειρίες? Θεωρώ πολύ σημαντικές. Καινούργιες εικόνες, τελείως διαφορετικές νοοτροπίες. Νομίζω ότι πήρα πολλά στοιχεία και από την Γρανάδα, που είναι και σε μεγάλο επίπεδο, και από τη Λέχια Γκντάνσκ, που επίσης θεωρώ ότι το πολωνικό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάει με ψηλές προσδοκίες. Και φαίνεται κιόλας, αν κανείς το παρακολουθήσει, ότι υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Νομίζω ότι πήρα και εγώ, εμπλούτησα τον τρόπο που παίζω, παίρνοντας στοιχεία από αυτά τα δύο πρωταθλήματα. Σίγουρα οι εμπειρίες ήταν ιδανικές και ξεχωριστές. Τελείως διαφορετική νοοτροπία, όπως είπα και πριν, από τον ελληνικό χώρο. Και είναι τελείως θετικό αυτό για μένα. Στη Γρανάδα ποιον είχες προπονητή? Στη Γρανάδα ποιον είχες προπονητή, Μαύρο, όταν πήγες? Αρχικά ο πρώτος προπονητής ήταν ο Καράθ. Να, ήταν ο προπονητής. Ναι, έφυγε νομίζω στο εξάμηνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα συμμετοχή στην πρώτη ομάδα. Έκανα κάποιες προπονήσεις, αλλά δεν είχα παίξει ώστε να έχω ένα καθαρό πλάνο στους προπονητές που ήταν τότε στην πρώτη ομάδα της Γρανάδα. Έτσι, έδωσε ένα εξάμηνο, έκατσα. Αργότερα ήρθα κατευθείαν στον Άρη και μετά πήγα ως δανεικός αγωνιστικά στην Λέχια Γκντάνσκ στην Πολωνία. Ναι, ήρθες εκείνο το δεύτερο εξάμηνο της σεζόν 13-14 στον Άρη. Το δύσκολο δεύτερο εξάμηνο, ναι. Ναι. Που ο Άρης δεν είχε και δικαίωμα ως γνωστών μεταγραφών, είχε το γνωστό περιορισμό. Και έκανε την προσπάθεια, αλλά εντάξει, ήταν λίγο... Έγινε μια σημαντική προσπάθεια με παιδιά τα οποία σε μικρή ηλικία, όπως το Τάσο Μπακασιάτης που ξεχωρίζει τώρα, είναι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς, θεωρώ. Γίνανε πολλά, εμπλουτίστηκε το ρόστερ, αλλά δεν τα καταφέραμε, γιατί το πρώτο εξάμεινο, όταν ξεκινάει το εξάμεινο, μόνο 9 πόντους, πιστεύω ότι καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο. Με διαφορά από το προτελευταίο. Παρ' όλα αυτά η προσπάθεια έγινε, μετά μια στιγμή που γύρισα. Πήρα τις εμπειρίες μου και πήρα τα παιχνίδια. Φυσικά χάσαμε πολλά λόγω πολλών καρτών. Αλλά δεν ξέρω, έχω μια καλή εικόνα από εκείνη την χρονιά, από εκείνο το εξάμεινο, παρόλο που δεν τα καταφέραμε να σώσουμε την ομάδα. Σε κομβικό σημείο, όταν έγινε κρόαση τα 100 χρόνια, που αυτό στεναχώρησε όλο το ρόστερ. Αποτελείς ένα ποδοσφαιριστή μιας φουρνιάς παικτών από τον Άρη Μαυροδί, που πολλά παιδιά συνεχίζουν να κάνουν καριέρα. Ήσουν μαζί με εκείνη τη φουρνιά, για όσους δεν το θυμούνται, με τον Γιάννη τον Γιαννιώτα, τον Σοκράτη τον Διούδη, τον Πάπη τον Οικονομόπουλο, τον Μιχάλη τον Γιαννίτση. Έτσι δεν είναι? Μιλάμε για παιδιά που. Ήταν μαζί 3 χρόνια, ναι. Που και παίξαν στην πρώτη ομάδα φυσικά. Και συνεχίζουν, άλλος με μεγαλύτερη επιτυχία, άλλος με μικρότερη επιτυχία. Γιαννιώτας, για παράδειγμα. Πολλά παιδιά που και τώρα αγωνίζονται δεύτερη και τρίτη κατηγορία και δεν παίξαν στην πρώτη ομάδα. Αγωνίζονται δεύτερη και τρίτη κατηγορία με επιτυχία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Κάναμε και επιτυχίες κιόλας σαν K20 τότε. Ναι. Μάθαμε πολλά, είχαμε
καλούς προπονητές. Και έτσι σιγά σιγά πολλοί γίνανε επαγγελματίες, άλλοι παίξανε, άλλοι φύγανε σε άλλες ομάδες επίσης παίξανε. Πάντως κανένας από αυτούς δεν μαυροδιά, αυτό το ρωτάω πάντοτε, δεν έκανε, αν εξαιρέσεις έτσι κάποια παιχνίδια, σίγουρα του Γιαννιώτας ο οποίος πήρε μεταγραφή, άντε και ο Σοκράτης ο Διούδης αν θες κατά δεύτερο λόγο, κανείς από τους υπόλοιπους δεν έκανε δεχομένως την καριέρα στον Άρη που θα περίμενε κανείς, βάσει του ταλέντου που διαθέτατε όλοι, γιατί ήταν μια πολύ καλή φουρνιά παικτών, πρωταθλητές στην κατηγορία σας, στην ηλικία σας, με καλούς προπονητές, με καλή λειτουργία τότε στο τμήμα. Παρ' όλα αυτά, αν εξαιρέσεις μετρημένο στα δάχτυλα του ενός χεριού, δεν είχατε τη συνέχεια, αν θέλεις, που θα περίμενε κανείς. Στον Άρη ειδικά, εντάξει. Θεωρώ ότι παίζει ρόλο φυσικά και οι συγκυρίες. Σε όλες τις ομάδες θεωρώ ότι στις αλφαεθνικές γίνονται αυτά, δηλαδή στις δεύτερες υποδομές. Πολλοί ποδοσφαιριστές είτε δεν αγωνίζονται στην πρώτη της ομάδα, είτε γενικά δεν αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί από αυτά τα παιδιά παίξαν και στις εθνικές, αγωνίστηκαν δηλαδή στις εθνικές. Τώρα τι να σας πω, νομίζω ότι δεν έχω εγώ την πλήρη εικόνα για να εξηγήσω τον λόγο τον οποίο δεν αγωνίστηκε σε υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν τραυματισμοί, όπως είπα και πριν, οι συγκυρίες μερικές φορές. Θέλω να σας πω, είναι κρίμα φυσικά γιατί πολλοί ποδοσφαιριστές έτσι δεν, και ειδικά μικρή ηλικία, Ελληνόπουλα που δεν μπορούν να αγωνιστούν, δεν αγωνίζονται στην αλφαεθνική, γενικότερα σε υψηλό επίπεδο, έτσι στο εξωτερικό. Τώρα τι να σας πω. Πάντως τα πράγματα έχουν γίνει δύσκολα για εσάς τους ποδοσφαιριστές, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί οι περισσότερες ομάδες δυσκολεύονται στις πληρωμές, ακόμη και στη μεγάλη κατηγορία. Για να μην μιλήσουμε για τις χαμηλότερες κατηγορίες, δηλαδή football league και γάμα εθνική, που τα πράγματα είναι στις περισσότερες ομάδες τραγικά για εσάς τους ποδοσφαιριστές πλέον. Είναι δύσκολο αυτό. Πόσο μάλλον όταν είσαι και μακριά από το σπίτι σου, ναι. Όταν έχεις συντηρήσει ένα σπίτι, γενικά οι δυσκολίες της καθημερινότητας. Είναι ένα πρόβλημα. Θεωρώ, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, όταν μπαίνω μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο. Σίγουρα αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό για όλα τα παιδιά. Υπάρχουν δυσκολίες της καθημερινότητας που πραγματικά μπορούν να σου βασανίζουν το μυαλό όλες τις ώρες της ημέρας. Ναι, από μακάρι να αλλάξει αυτό. Σίγουρα η οικονομική κατάσταση είναι δύσκολη όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικά στη χώρα μας. Ελπίζουμε να αλλάξει γρήγορα, να μπορέσουν και οι διευθύνων σύμβουλοι των ομάδων να είναι πιο τυπικοί με τις οικονομικές υποχρεώσεις τους και να μπορεί και ο ποδοσφαιριστής σαν επαγγελματίας, γιατί μην ξεχνάμε, σίγουρα είναι ένα ωραίο θέμα το ποδόσφαιρο, αλλά είναι επάγγελμα. Ναι. Ένα επάγγελμα το οποίο πρέπει να πληρώνεις για να μπορείς να αποδώσεις και να εκπληρώνεις και τις υποχρεώσεις τις καθημερινές για να μπορέσουμε να δούμε καλύτερο θέμα, να είναι πιο εμπλουτισμένο το ρόστερ από καλούς ποδοσφαιριστές να μπορούν να πληρώνονται και να δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Και θεωρώ ότι και ελπίζω βασικά να γίνει σύντομα αυτή η αλλαγή για να δούμε ξανά έτσι εμπλουτισμένο τα ρόστερ των ελληνικών ομάδων. Μακάρι. Στην Α και στη δεύτερη εθνική και στην τρίτη που είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Από τα παιδιά έτσι στον Άρη, έχεις διατηρήσει επαφές, έχεις κάποιες έτσι συζητήσεις ενδεχομένως, βρίσκεστε, έχεις κρατήσει. Εξπεράσαμε πάρα πολλά χρόνια μαζί, ειδικά και με τον Σοκράτη τον Διούδη, τον Γιάννη τον Γιαννιώτα. Είναι παιδιά τα οποία αγωνιστήκαμε και εφόσον φύγαμε από την ομάδα στην εθνική. Περάσαμε πολύ όμορφες στιγμές και στην ομάδα και με τις εθνικές ομάδες. Στην ομάδα του Άρη και με τις εθνικές ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από, όπως είπατε και εσείς, από ένα καλό υλικό το οποίο υπήρχε στην ομάδα, το θέμα της επιτυχίας ήταν και ότι αποτελούσαν από πραγματικά ισχυρές αλλά και πολύ καλές προσωπικότητες. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα προσωπικά, είναι πρώτη προσωπικότητα ο σεβασμός που δίνει στο συμπαίκτη αλλά και στον αντίπαλο. Και νομίζω ότι η ομάδα μας ήταν γεμάτη από τέτοια παιδιά, από τέτοιους ποδοσφαιριστές, και γι' αυτό να είχαν σχέσεις και γι' αυτό κρατήθηκαν και οι σχέσεις. Ναι. Τι να πω, μακάρι κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως κάποια στιγμή να επιστρέψετε στον Άρη. Ο Άρης έχει ανάγκη από δικά του παιδιά, έχει ανάγκη από Ελληνόπουλα. Το είπε και ο Νίκος Αναστόπουλος θες ότι θα επενδύσει του χρόνου στους Έλληνες ποδοσφαιριστές, γιατί πιστεύει στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και για μένα είναι πολύ σημαντική αυτή η δήλωση να έρχεται και από έναν Έλληνα προπονητή εγνωσμένης αξίας και με πολλά χρόνια στους πάγκους. Είναι θετικό και μόνο που ακούγεται από το στόμα του προπονητή της ομάδας, γενικά πολλών προπονητών οι οποίοι στηρίζουν Έλληνες παίκτες και μικρούς ηλικία. Ναι. Κάνει να γίνει μια τέτοια προσπάθεια.
Τι να πω, μακάρι, μακάρι να, να έχουμε περισσότερα Ελληνόπουλα και λιγότερους ξένους και αν θέλεις οι ξένοι τουλάχιστον που θα έρχονται να είναι καλοί και να κάνουν, ναι, και να κάνουν τη διαφορά. Να κάνουν διαφορά, σίγουρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σχεδόν σε όλα τα πρωταθλήματα αυτό γίνεται. Ας ελπίσουμε να γίνει και εδώ. Παυροδίτσιο, εύχομαι ό,τι καλύτερο σε αυτό που θα επιλέξεις για την επόμενη σου χρονιά, όπου και αν σε βρει. Πραγματικά εύχομαι να το καλύτερο. Καλά. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά.